Η επέκταση της κρουαζιέρας περιλαμβάνει δύο φάσεις ανάπτυξης. Ουσιαστικά θα χτιστεί και θα επεκταθεί στα αριστερά του λιμανιού του Πειραιά, όπως βγαίνουμε. Οπότε η έκτασή της θα είναι στην πρώτη φάση για δύο θέσεις πρόσθεσης μεγαθυρίων κρουαζιεροπλοίων μέχρι τη σχολή ναυτικών δοκίμων. Και η επόμενη φάση, όπως προβλέπει το ίδιο το σχέδιο αξιοποίησης της ΟΛΠΑ ΑΕ από τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογράψει με το δημόσιο, μιλάει για μια δεύτερη φάση λοιπόν, η οποία θα έχει άλλες τρεις θέσεις πρόσθεσης για κρουαζιερόπλοιο που θα φτάνει κοντά στις ακτές πειραϊκής επί της ουσίας. Δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι έχει επιπρόσθετη επιβάρυνση και στη δημόσια υγεία, στην υγεία δηλαδή των κατοίκων και στην ποιότητα ζωής τους και στο περιβάλλον. Διότι το έργο αυτό έχει ακριβώς φτιαχτεί με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να πραγματοποιούνται βυθοχωρήσεις στο βυθό γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αυτά όλα τα εζήματα τα οποία υπάρχουν στο βυθό, τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, ουσιαστικά αναδύονται και μέσα στην ατμόσφαιρα από πάνω, δηλαδή από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και όλα αυτά τα υπολείμματα τα οποία αδειάζουν τα καράβια τα οποία κάνουν τα έργα στο συγκεκριμένο σημείο, πάνε και κινούνται έτσι στη μέση του Σαρονικού ανάμεσα στη Σαλαμίνα και την Αίγινα, ουσιαστικά δημιουργώντας αλίωση έτσι και μεταφέροντας και επικίνδυνα μέταλλα, βαρέα μέταλλα, μέσα της διαμέσου της θαλάσσιας οδού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μέσω της αλίειας, μέσω των ψαριών, μπορεί να διαδοθεί έτσι, πολύ επικίνδυνες αρρώστιες και πολύ επικίνδυνα στοιχεία μέσα στον οργανισμό του ανθρώπινου σώματος μέσα από αυτή τη διαδικασία.